μέσα στο Kraken. Σπάνιο βίντεο της πιο επίλεκτης μονάδας του Ζελένσκι. Στρατεύματα του συντάγματος Kraken λοιπόν, της μυστικής υπηρεσίας της Ουκρανίας, χρησιμοποιούν δυτικά όπλα σε επιχειρήσεις σαμποτάζ, αναγνώρισης και επίθεσης. Η πηγή της εν λόγω είδησης φαίνεται πως είναι ο διοικητής του συντάγματος Kraken, γνωστός με το ψευδώνυμο Vito. Τα λεγόμενα αυτού μετέδωσε η ουκρανική σελίδα ενημέρωσης Pravda. Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω δημοσίευση, το οπλοστάσιο του συγκεκριμένου ουκρανικού συντάγματος περιλαμβάνει αυστριακής προέλευσης πιστόλια τύπου Glock, σουηδικής παραγωγής πολυβόλο όπλα BNT, αμερικανικά τυφαία και εφόδου M4A1, MK18 της Daniel Defense, βελγικά τυφέκια τύπου SCAR και ελαφριούς εκτοξευτές χειροβομβίδων πολλαπλών βολών τύπου RBG-6, οι οποίοι κατασκευάζονται στην Κροατία. Η ειδική μονάδα Kraken της μυστικής υπηρεσίας της Ουκρανικής κυβέρνησης ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2022 στην πόλη του Χαρκόβου. Ο κορμός της μονάδας αυτής απαρτίζεται από βετεράνους του τάγματος Αζόφ, ποδοσφαιρικούς οπαδούς και εθελοντές πολίτες. Αυτό τουλάχιστον εξήγησε η Pravda. Ρώσοι προπαγανδιστές και εκπρόσωποι του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας επανειλημμένως έχουν ισχυριστεί πως το Σύνταγμα έχει δεχθεί αμετάκλητη ζημιά κατά τη διάρκεια μαχών και επιθέσεων με όπλα ακριβίας. Μεταδίδουν ψέματα για την Kraken και ανέφεραν την αιχμαλωσία των γνωστών της μαχητών, του Κωνστιάντιν Νέμιχεφ και του Σέρχη Βελίτσκο. Το Σύνταγμα Kraken συμμετείχε σε πολλές ειδικές επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της περιφέρειας του Χαρκόβου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός αρθρογράφος της είδησης. Το πρόσφατο άρθρο της Pravda εμπεριέχει και βίντεο κατά το οποίο δημοσιογράφοι της σελίδας μίλησαν με έναν στρατιώτη του Ουκρανικού Συντάγματος, γνωστό με το ψευδώνυμο Ρόλφ. Ο ίδιος φαίνεται να λέει στην κάμερα ότι κατά τη διάρκεια μιας βραδινής μάχης κοντά στο Σολεντάρ της περιφέρειας Ντονιέτσκ, σκότωσε 50 μισθοφόρους της ομάδας Βάγνερ μόνος του, χρησιμοποιώντας ένα πολυβόλο όπλο. Καταλαβαίνετε βέβαια πως η εγκυρότητα αυτής της πληροφορίας είναι αδύνατο να αποδειχθεί. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.